Εγώ βλέπω το ρόλο μου σήμερα περισσότερο σαν ένας εκπαιδευτικός της ιατρικής, ο οποίος έχει βασικά ερωτήματα για το πώς πρέπει να επικοινωνήσουμε αυτή την πολύ σημαντική γνώση που έχει παραχθεί τους τελευταίους 8 μήνες στην κοινωνία, ώστε να βοηθήσουμε όχι μόνο ε, την ε, 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 ενημέρωση γενικότερα του, της, του κοινωνικού σύνολου, αλλά και το να έχει ενεργετική παρουσία το κοινωνικό σύνολο στη διαδικασία αντιμετώπισης της πανδημίας. Κατά συνέπεια, έχω περισσότερο ε, να θέσω ερωτήσεις, ερωτήματα και αγωνίες παρά να μεταφέρω εμπειρία, επιστημονική η γνώση και νιώθω τυχερός γιατί στο πάνελ είναι άνθρωποι που είναι επαγγελματίε τη παιδαγωγική και τη ενημέρωση που πραγματικά του χρειαζόμαστε σήμερα περισσότερο από ποτέ γιατί αυτή η πρωτόλια εντερική. Γνώση που έχω εγώ σαν εκπαιδευτικό, τόσα χρόνια δεν φτάνει νομίζω πλέον για να επικοινωνήσουμε σωστά. Ε, πολύ δύσκολε έννοιε και γνώσει, ιδιαίτερα όταν ξέρουμε ότι από την απέναντι πλευρά υπάρχει μια ομάδα οργανωμένη ανθρώπων ή ανοργάνωτων ανθρώπων που είναι δύσκολο να τους πείσει, γιατί πολλοί από αυτού βρίσκονται σε άλλε σφαίρε ορθολογισμού και λογική από τι δικέ μα. Κατά συνέπεια, ό,τι ακούσατε θα είναι πολύ πρωτόλιο και θα είναι πολύ πολύ απλοϊκό, αλλά αναζητώ και εγώ την, την, τον επαγγελματικό τρόπο ενημέρωσης. Ποιες νομίζω ότι είναι οι αιτίες που οργανώνεται μία αντίδραση που για μένα, σαν καθηγητή της ιατρικής τόσα χρόνια, ήταν, επειδή δεν την είχα ξανασυναντήσει σε άλλες δραστηριότητες της δημόσιας σφαίρας για την ιατρική και την υγεία, ήταν μία έκπληξη. Ε, νομίζω ότι ε, πάρα πολλοί συμπολίτε μας έχουν άγνοια, ε, αρκετοί έχουν φόβο και αυτό που ονομάζουμε στην ιατρική denial, δηλαδή όταν ε, ε, σε ανησυχεί κάτι στην υγεία σου, σε όλους μας, η πρώτη αντίδραση είναι να το αγνοήσεις, να το πεις ότι δεν υπάρχει και κατά συνέπεια νιώσεις λίγο καλύτερα. Ε, ε, η τρίτη, νομίζω, κατηγορία είναι επιτιδευμένοι συμπολίτες μας. Είτε πολιτικά επιτιδευμένοι, γιατί ε, ε, ανεβαίνουν σε ένα κύμα αμφισβήτησης το οποίο τους δίνει ε, πολιτική ε, ε, παρουσία, είτε οικονομικά, νομίζω. Δηλαδή, κάποιοι προσπαθούν να ελαχιστοποιήσουν αυτό που ζούμε, γιατί έρχεται αντιμέτωπο με την οικονομική τους δραστηριότητα ή με τις επενδύσεις τους, γενικότερα με τον τρόπο λειτουργία τους σαν Και βέβαια δεν θα, δεν θα πρέπει να αγνοήσω, παρότι ακούγεται λίγο άσχημη, κακό η λέξη, υπάρχει και η ανοησία, που είναι πολύ δύσκολο να την, να, να και όμως ένα, ένα μικρό, ελάχιστο ποσοστό έχει και τέτοιου είδους απαντήσεις. Uh, Στη διαφάνεια αυτή συνοψίζω uh, το πώς νομίζω εγώ ότι θα πρέπει να λειτουργήσουμε uh, και, το πώς, uh, και σε ποιους τομείς θα πρέπει οι επαγγελματίε της ενημέρωσης και της παιδαγωγικής να μας βοηθήσουν να γίνουμε πιο αποτελεσματικοί. Η λέξη κλειδί στην όλη προσπάθεια νομίζω είναι η συμμετοχή. Δεν πρέπει κανένας μας να μείνει έξω από την, uh, από την συλλογική προσπάθεια να ενημερώσουμε τους συνανθρώπους μας, να του βγάλουμε από τι φοβίε του, να του δώσουμε γνώσει που πραγματικά θα είναι χρήσιμε για του ίδιου και για του συνανθρώπου του. Στην εκπαίδευση έχουμε την αίσθηση ότι παρότι είμαστε πολλά χρόνια εκπαιδευτικοί γνωρίζουμε πώς θα μεταλαμπαδέψουμε μια εξειδικευμένη γνώση προς το κοινωνικό σύνολο. Είναι λάθος αυτό και το διαπίστωσα τον τελευταίο χρόνο που προσπαθώ και μέσα από την Ελληνική Εταιρεία Φαρμακολογίας όπου έχουμε αναλάβει κάποιοι να ενημερώνουμε σαν φαρμακολόγοι την κοινότητα ότι έχω πάρα πολλά ελλείμματα και αυτό... Ε, ε, υπάρχει σε μένα πόσο μάλλον σε νεότερους συναδέρφους είτε στον χώρο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στα πανεπιστήμια και στα ερευνητικά κέντρα ή βέβαια πιο, πιο πέρα στον χώρο της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που αφορά σε, σε νεότερους ανθρώπους, στους, στους μαθητές. Εκεί πέρα λοιπόν χρειάζεται μια επανεκπαίδευση των εκπαιδευτών ε, για το πώς θα μεταφέρουμε τέτοια γνώση πολύ πολύπλοκη στην κοινότητα. Uh, το δεύτερο που έχει να κάνει με τους πολίτες είναι ότι δεν μπορούμε να τους κουνάμε το χέρι όπως έκανα και εγώ κάποιες φορές από την αγωνία μου να περάσω τον ορθολογισμό, τη λογική που για μένα ήταν εύλογη, ήταν παρούσα, διαβάζοντας τη βιβλιογραφία και γνωρίζοντας την επιστήμη. Uh, uh, Παρ' όλα αυτά δεν μπορούμε να λειτουργήσουμε με αυτόν τον τρόπο. Είναι αντιπαραγωγικός και δεν υπηρετεί τον σκοπό μας να βοηθήσουμε πολλούς συμπολίτε μας να μπουν στη λογική του εμβολιασμού. Uh, uh, δεν είναι υποχρεωμένοι οι συμπολίτε μα να γνωρίζουν αυτά που γνωρίζουμε εμεί. Πρέπει να του τα μεταφέρουμε. Δεν μπορούμε να του απορρίπτουμε σαν μη γνώστε. Πρέπει να του έρθουμε κοντά του. Και βέβαια πρέπει να αποδεχτούμε την αναγκαιότητα τη ενημέρωση για τη δημόσια παρουσία μα και την προσπάθειά μα να πείσουμε για τον εμβολιασμό. Και ξέρετε, όπω στην ιατρική, αυτό που ονομάζουμε στην φαρμακολογία και στη θεραπευτική compliance, δηλαδή η συμμόρφωση του ασθενού, το να. Τον πείσει να πάρει το φάρμακο, γιατί μπορεί να είσαι εξαιρετικά αποτελεσματικό να διαγνώσει, εξαιρετικά αποτελεσματικό να διαλέξει θεραπευτική προσέγγιση. Αλλά αν ο, ο, ο ασθενή σου δεν συμ, συμμορφωθεί, δεν συμμετέχει σε αυτή τη διαδικασία, δεν πρόκειται να είσαι αποτελεσματικό. Και ισχύει βέβαια και για τον εμβολιασμό σε πιο ευρύτερο χώρο πλέον, στην κοινωνία αυτή καθ' αυτή, όχι μόνο σε εξατομικευμένη επικοινωνία με του με τους ασθενεί. Ε, για τους πολιτικούς, νομίζω ότι οι πολιτικοί πρέπει να λειτουργήσουν με τριοπάθεια, να έρθουν κοντά στους πολίτες και στους ψηφοφόρους τους, ε, γιατί έχουν και μια τέτοια σχέση που μερικές φορές είναι εξαιρετικά διαστρεβλωτική των, των, των αποφάσεών τους και του δημόσιου λόγου τους. Πρέπει να έχουν συγκεκριμένο λόγο, να μην ξεπερνάν τη γνώση τους και βέβαια ο λόγος πρέπει να έχει τεκμηρίωση επιστημονική, ε, η οποία θα μεταφέρεται επίσης και στις πολιτικές αποφάσεις που θα, κάνουν, που θα πάρουν, που έχουν μεγάλη επίπτωση και σε όλου μας. Και βέβαια, ένα πολύ σημαντικό, ε, νομίζω, ε, ρόλο θα, παίξει, θα παίξουν τα δημόσια πρόσωπα. Δηλαδή, το παράδειγμα, και νομίζω ότι αυτό είναι εύλογο και είναι πολύ εύκολο να το αντιληφθεί κανείς πόσο σημαντικό είναι. Ε, εδώ πρέπει να απαντήσουμε ποια δημόσια πρόσωπα. Ε, για παράδειγμα, ο δικός μου ρόλος, ο δικός μας ρόλος της βιοατρικής κοινότητας θα είναι, νομίζω, σημαντικός. Πρώτον, γιατί ξέρουμε πολλά πράγματα και νομίζω ότι να βγαίνει ο Αχιλέας ο Γραβάνης και να μιλάει επί, ε, ε, δημόσια, επίσημα, ότι θα εμβολιαστεί, είναι, νομίζω, ε, πολύ χρήσιμο. Και βέβαια, το βασικό επιχείρημα το οποίο έχω να σας προτείνω, το οποίο μου ήρθε έτσι από τη συζήτηση που κάνουμε με πολλούς φοιτητέ και με συναδέρφους, είναι ε, ένα πολύ Απλό στην σκέψη, αλλά πολύ νομίζω πιστικό. Μα όταν κάποιοι ξέρουν καλά τι σημαίνει εμβόλιο και βγαίνουν μπροστά να πούν στους συμπολίτες τους ότι θα πάρουν το εμβόλιο, είναι αυτοκαταστροφική, είναι αυτοκτονική, θέλουμε να πεθάνουμε, θέλουμε να κάνουμε βλάβη στην υγεία μας παρότι γνωρίζουμε ακριβώς ποιο είναι, ποιες είναι οι συνθήκες του εμβολιασμού. Ο, ο ρόλος των δημοσίων προσώπων πρέπει να είναι πάρα πολύ κεντρικός και εξαιρετικά σημαντικό νομίζω και πρέπει να βρείτε να βρούμε τρόπους να γίνει χρήσιμος και όχι πρωτόλιο, ενδερικός που πολλές φορές κάνει κάνει ζημιά. Ε, 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 είμαι πολύ δραστήριο στα μέσα ε, 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 δικτύωση και ε, ε, αποφάσισα σήμερα να ξεκινήσω μια σειρά posts που θα έχουν να κάνουν με την ανάδειξη σημαντικών συναδέρφων μου στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και φίλων πολλές φορές, που βγαίνουν δημόσια και έχουν μια πολύ καλή γνώση της επιστήμης, ειδικά των εμβολίων και της ανοσολογίας και μιλούν ότι θα εμβολιαστούν. Ένα παράδειγμα που ξεκίνησα σήμερα είναι ο ο Γιάννη ο Αϊφαντή, ο οποίο ξεκίνησε το Πανεπιστήμιο Κρήτης, ένα εκπληκτικό, πολύ σημαντικό διεθνό ανασολόγο, καθηγητή στο Πανεπιστήμιο τη Νέα Υόρκη, ο οποίο δηλώνει δημόσια, δήλωσε χθε δημόσια ότι θα κάνει το εμβόλιο και ότι έχει βαθιά γνώση του εμβολίου σαν πολύ καλό κορυφαίο ανασολόγο. Και νομίζω κάτι τέτοιο πρέπει να το οργανώσουμε πλέον και να το κάνουμε κοινή πράξη σε όλα τα επίπεδα δημόσιας ενημέρωσης. Και βέβαια, θα ήθελα να σας προτείνω, ε, μέσα στη συλλογιστική σας που θα μας βοηθήσετε να περάσουμε την πληροφορία και την, να πείσουμε τους συμπολίτε μας για τη σημαντικότητα του εμβολιασμού, την επίκληση της επιστήμης. Και πλέον, όπως αναφέρθηκε από την πρόεδρό μας, δεν είμαστε καινοί γνώσεις, όπως ήμασταν πριν από 6-7 μήνες. Αυτή η διαφάνεια, την οποία θα την κάνω ε, κοινό τόπο μέσα από την, το διαδίκτυο, Συνοψίζει ότι έκανε η επιστημονική κοινότητα σχεδόν ένα εκατομμύριο επιστημόνων σε όλο τον κόσμο, κλινικών, βασικών επιστημόν, επιστημόνων, επιστημόνων εκτός των βιοτρικών επιστημών, ε, ε, που αφορούν και την ενημέρωση και την εκπαίδευση. Ε, ε, Παρήγαν πολύ μεγάλη γνώση μέσα σε μόλις 8 μήνες. Ξέρουμε το, γεν, το γενετικό υλικό του ιού, την κρυσταλλική δομή των βασικών ενζύμων για να τα στοχοποιήσουμε για α, α, αναστολή του ώστε να ελαχιστοποιήσουμε την μόλυνση. Ξέρουμε τους μηχανισμούς, πολλούς από τους μηχανισμούς που μολύνει τον ξενιστή, τον, τους ασθενείς μας. Έχουμε δημιουργήσει 300 εμβόλια περιματικά, εκ των οποίων 12 είναι σε φάση 3 -3, είναι πολύ κοντά να πάρουν άδεια. Έχουν πάρει ήδη σε ορισμένε χώρε άδεια, όπω το Ηνωμένο Βασίλειο και ο Καναδά, και σύντομα η Αμερική και η Ευρωπαϊκή Ένωση θα δώσει άδεια. Έχουμε 2.500 κλινικές μελέτες κλινικέ μελέτε για την θεραπεία του ιού, που εστιάζει είτε στον ιό αυτό καθ' αυτό, με αντιγικά φάρμακα. Γνωρίζουμε ήδη ότι βλέπετε πράσινο στη διαφάνεια, είναι ήδη σε χρήση κλινική. Ε, το, το έχουμε μαζί μας και το χρησιμοποιούμε και θα το χρησιμοποιήσουμε το, 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 τους επόμενους μήνες. Α, ε, ε, νέες θεραπείες που εστιάζουν στον ξενιστή, στον βαρέως πάσχο της ασθενής μετά τη λίμωξη με ανοσοτροποποιητές και άλλα μόρια. Αυτή η γνώση που υπάρχει είναι δική σας πλέον και πρέπει με κάποιο τρόπο να μας βοηθήσετε να την ε, κοινο, κοινοποιήσουμε, να την κάνουμε κοινή, κοινό κτήμα της κοινωνίας με έναν τρόπο ε, που θα είναι πραγματικά αποτελεσματικός και, και πιστικός. Α, αυτά ήθελα να σας πω και σας ευχαριστώ για την προσοχή σας και με ουρ να ακούσω τις γνώσεις σας και τις συμβουλές σας για το πώς πρέπει να προχωρήσουμε από εδώ και πέρα.